Άντικο θάνατο κατά την ώρα τη εκτέλεση του καθήκοντό του, βρήκαν την Τρίτη το απόγευμα στην Αθήνα δύο νεαροί άντρε ηλικίε 22 και 23 ετών τη αστυνομική ομάδα Δία, οι οποίοι και εκτελέστηκαν εμψυχρό από τρία άτομα τα οποία πρώτα είχαν ληστέψει ένα περίπτερο. Ένα συμβάν που καταδεικνύει με τον καλύτερο ίσω τρόπο την επικοινωνία του συγκεκριμένου επαγγέλματο, αφού υπάρχουν περιπτώσει όπου ο εξοπλισμό ενό αστυνομικού, όσο καλό και να είναι, δεν του παρέχει την απόλυτη προστασία. Το έργο του αστυνομικού. Είναι δύσκολο. Ε, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος, ε, ότι ο αστυνομικός που βρίσκεται στον δρόμο αντιμετωπίζει δυσκολίες που σε άλλα επαγγέλματα δεν υπάρχουν. Κινδύνους ε, που ανα πάσα στιγμή απειλούν τη ζωή του ή τη σωματική του ακεραιότητα. Όσον αφορά την ομάδα Δίας υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, στο βαθμό που αυτό βέβαια είναι εφικτό για να προστατευτεί από τέτοια περιστατικά. Από την ίδρυση της ομάδας Δίας μέχρι και τώρα η υπηρεσία εφοδιάζεται με διάφορα είδη όπως αλεξίσφαιρα γυλαίκα, στολές, μπότες και άλλον εξοπλισμό. Υπάρχει οπλισμός. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ίσως στην αρχή να είχαμε κάποιες δυσκολίες, κάποιες ελλείψεις, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ε, βέβαια έχουμε να κάνουμε με εγκληματίε οι οποίοι ε, όπως είδαμε και στο χθεσινό περιστατικό Λειτουργούν με πολεμικά όπλα, χρησιμοποιούν πολεμικά όπλα ε, Δεν υπάρχει αλεξίσφαιρο γυλαίκο το οποίο θα σταματήσει το διαμέτρημα ενός πολεμικού όπλου Και μάλιστα σε τόσο κοντινή απόσταση που έγινε ανταλλαγή των... Όπω είπα και στην αρχή, η δουλειά του αστυνομικού είναι επικίνδυνη. Και ιδιαίτερα η δουλειά του αστυνομικού, ο οποίο ε, ανήκει σε τέτοιου είδου μονάδε. Όπω ε, μία από τι μονάδε ε, που καλούνται να, να, να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν άμεσα είναι η Δία. Βέβαια, ένα μεγάλο μερίδιο από τι μέχρι σήμερα επιτυχίε τη αστυνομική διεύθυνση Ξάνθη ανήκει και στην ομάδα Δία. Οι άντρε τη οποία φτάνουν συνήθω πριν από τον οποιοδήποτε άλλο αστυνομικό στο σημείο του συμβάντο με αποτέλεσμα η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα να είναι παραπάνω και από σημαντική. Η ομάδα Δία τη ε, Ξάνθη. Ε είναι μια υπηρεσία η οποία υποστηρίζει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίε της νομική διεύθυνση. Είτε αφορούν ε, επιτυχίες που έχουν σχέση με κλοπημαία, είτε σύλληψη δραστών για διάφορα δικήματα και όχι μόνο από κλοπές. Ε, η ομάδα Δίας είναι ε, μια ομάδα η οποία έχει το πρώτο σκέλος κάθε επιτυχίας, κάθε επιχείρησης... είναι το επιχειρησιακό κομμάτι, είναι ο αστυνομικός... ο οποίος πρώτος θα πάει στο σημείο του συμβάντος... όποιο και αν είναι αυτό το συμβάν. Συνεπώς βοηθάμε από την αρχή... και είμαστε κοντά σε όλες τις υπηρεσίε, όπως είπα και πριν... με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρή συμμετοχή σε κάθε επιτυχία τη αστυνομική διεύθυνση. Κλείνοντα, ο κύριο Καζησταμάτη τόνισε ότι σύμφωνα με τι μέχρι τώρα ενδείξει, οι ξανθιώτε αισθάνονται πολύ πιο ασφαλεί από τη μέρα που στου δρόμου τη πόλη εμφανίστηκαν οι άντρε τη δίκυκλη αστυνόμευση. Επισημένοντα παράλληλα πω ο ρόλο των ανδρών, πέρα από την αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών, είναι και να κερδίσουν τη φιλία και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ η παρουσία του στου δρόμου έχει εκτό των άλλων και προληπτικό χαρακτήρα.